ασχολούμαι με τη θάλασσα, με την ιστοπλοεία από 14 ετών. Σε κάθε επίπεδο της επιπλοείας, ακόμα θεωρώ τον εαυτό μου ενεργό αθλητή στην ανοιχτή θάλασσα. Είμαι προπονητής ιστοπλοείας, είμαι κριτής αγώνων, ασχολούμαι με καταμετρήσεις. Η ζωή μου εμπολής έχει να κάνει την ιστοπλοεία. Με ιστορικά στοιχεία ξέρουμε για την Κέρκυρα και την ναυτική της δύναμη και την ναυτική της παράδοση. Μετά από την απήγηση των Κορινθίων, περίπου στις αρχές του 8ου π.Χ. αιώνα. Ήταν δε τόσο επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια απήκησης της Κέρκυρας, ώστε μέσα σε μισό σχεδόν αιώνα ή κάτι παραπάνω, έγινε τόσο δυνατή επικία, όπου πλέον διεκδίκησε και πέτυχε την ανεξαρτησία της από τη Μητροπολιτική πόλη την Κόρινθο. Μάλιστα έγινε τόσο μεγάλη, όπου κάποια στιγμή οι Κορίνθοι άρχισαν να δουν άσχημα. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αφρομή του Κορινθιακού πολέμου ήταν η διάνοιξη μεταξύ Κέρκυρας και Κορίνθου. Και μάλιστα ιστορικά καταγεγραμμένη η πρώτη ναυμαχία μεταξύ ελληνικών πόλων είναι μεταξύ Κερκυραίων και Κορινθίων. Για τους περισσότερους, το σήμα της Κέρκυρας είναι καραβάκι με πανί. Όντως είναι καραβάκι με πανί, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και απεικονίζει την αγάπη, όχι μόνο την αγάπη των Κερκυραίων, αλλά και την αξιοσύνη του ναυτικού Κερκυραίου στο σήμα της. Είναι λοιπόν ένα σκάφος χωρίς τιμόνι. Γι' αυτό και το σήμα μας λέγεται Απίδαλος Ναύς. Θεωρείται ότι οι Κερκυραίοι είναι τόσο καλοί, θεωρούσαν τους εαυτούς τους τόσο καλούς ναυτικούς, που δεν χρειαζόταν τιμόνι για να κατευθύνουν το σκάφος τους. Βέβαια, ναι, μεν δεν είχε τιμόνι, είχε κάποια κουπάκια όμως τα οποία βοηθούσαν την ιστορία, αλλά είναι μια πολύ ωραία ιδέα που έχει επιλεχθεί αυτό το σήμα, επιλέχθη τότε, γιατί η αλήθεια απεικονίζει τη δυνατότητα του Κερκυραίου ναυτικού. Περιμένουμε σήμερα να μιλάμε για τις παλιές ναυτικές δουλειές. Η Κέρκυρα βέβαια έχει τον κλασικό της αλευτικό στόλο, το μικρό αλευτικό στόλο, αλλά υπάρχει. Έχει κάποιους ταρσανάδες, καρνάλια, παλιούς παραδοσιακούς που ακόμα απασχολούν αρκετό κόσμο. Όμως οι δουλειές πλέον έχουν αλλάξει. Για παράδειγμα, η σκίπερ. Είναι μια δουλειά που κάθε χρόνο ανοίγει περισσότερο, πιο πολλά νέα παιδιά κυρίως βρίσκουν δουλειά σε αυτό το τομέα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι παράλληλες δουλειές, ο κάθε είδος επαγγελματίας, ηλεκτρολόγος, ψεκτικός, μηχανικός, μηχανολόγος, οι καινούριες δουλειές, αυτοί που ασχολούνται καθαρά με τα σκάφη, κατάρτια, αρματοσιές, πανιά, υπάρχουν στην Κέρκυρα δύο μαγαζιά που φτιάχνουν ή επισκευάζουν πανιά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με σκάφη. Μπορεί να μην έχουμε πλέον την παράδοση των Σφουγγαράνδων της Καλύμνου ή των άλλων ναυτικών νησιών του Αιγαίου. Έχουμε όμως την τρέλα του ναυτικού. Έχουμε λοιπόν ακόμη το δαιμόνιο και τη μανία με τη θάλασσα. Μας αρέσει. Τώρα καπετανούς μεγάλους και γνωστούς σήμερα δεν έχουμε. Αλλά έχουμε τους ναυτικούς ομίλους μας που συνεχίζουν την παράδοση και την ναυτική ιστορία της Κέρκυρας. Αν δεν το έχουν σβήσει, βάρια, κάτι, δεν το έχει. Για μένα η θάλασσα είναι τρόπος ζωής. Αυτό το χρωστάω στην οικογένειά μου. Ο πατέρας μου ήταν και αυτός μανιακός με τη θάλασσα. Είχαμε, θυμάμαι, από 4 χρονών. Πρώτα είχε μια βάρκα με εξολέμβιο, μετά είχε ένα καΐκι, ένα τρεχαντήρι.
Και δεν υπήρχε Σαββατοκύριακο, του άρεσε πολύ και το ψάρεμα, δεν υπήρχε Σαββατοκύριακο που να μένουμε στη Κέρκυρα. Φεύγαμε Σάββατο μεσημέρι, έκλεινε το μαγαζί, φεύγουμε, γυρνούσαμε Κυριακή βράδυ. Η Στιοπλοϊ άρχισε αργότερα πολύ. Αλλά είναι η θάλασσα, δεν είναι, θα σα είπα, είναι τρόπο ζωή σε τέτοιο βαθμό. Εγώ, η δουλειά μου είναι πολιτικός μηχανικός, αλλά κάποια στιγμή που έκανα μεταπτυχιακά, βρήκα και μια ευκαιρία και μπαρκάρισα για 6 μήνες ως δόκιμος σε ένα φορτηγό. Και έκανα το γύρο της Αφρικής και πίσω. Η Στιοπλοεία άρχισα να κάνω το 69, ανοιχτή θάλασσα, και δεν έχω σταματήσει ακόμα. Άρα είναι πόσα, 51 χρόνια που κάνω Στιοπλοεία. Και από το 75 διδάσκω στη σχολή. Όταν ξεκινήσαμε δεν είχαμε τίποτα. Είμαστε 21 άνθρωποι, οι οποίοι βγάλανε την πρώτη σχολή Στιοπλοείας που είχαμε κάνει με δανεικό σκάφος από τον ΠΟΙΑΘ, και μαζευτήκαμε μία μέρα και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αίτημα στον ΠΟΙΑΘ να δημιουργηθεί ένα παράρτημά του στην Κέρκυρα. Ο ΠΟΙΑΘ απάντησε θετικά και μάλιστα η πρώτη συνεδρίαση έγινε στο καφενείο Ναυτίλωσης στον Ανεμόμυλο, η πρώτη μας συνεδρίαση. Εκεί εκλέχτηκε η πρώτη δικούσα επιτροπή, την οποία εγώ ως ο νεότερος τότε την έγραψα σε μια χαρτοπετσέτα που κάπου είναι φυλαμένη, ότι πρόεδρος ο Τάδε, αντιπρόεδρος ο Τάδε, μια χαρτοπετσέτα του μαγαζιού. Δεν είχαμε έδρα και τον πρώτο καιρό συνεδρίαζε το Διοικητικό Συμβούλιο στο συμβολιογραφείο του Προέδρου μας, του Αλέκου του Πετσάνη. Μετά βρήκαμε ένα παλιό μισοερυπωμένο διαμέρισμα που ανήκε στη μητέρα μου στην Κοφινέτα και μας το νίκιασε σε εμάς και σε ένα σύλλογο Άγγλων πολύ χαμηλή τιμή και είχαμε την έδρα μας στην Κοφινέτα. Μετά από κάποια χρόνια καταφέραμε και μας παραχώρησε το πολεμικό ναυτικό τη χρήση του λιμανιού αυτού εδώ, του Μαντρακιού, και ένα δωμάτιο από το κτίριο. Και έτσι αποκτήσαμε επιτέλους μία έδρα και ήταν και πολύ εύκολο να έχεις τα σκάφη εδώ και να είναι και η έδρα εδώ. Ρίξαμε πάρα πολύ προσωπική δουλειά για να διορθώσουμε το κτίριο που ήταν παρατημένο και το λιμάνι. Και αργότερα μας παραχωρήθηκε και το υπόλοιπο κτίριο, το οποίο δεν το χρειαζόταν το ναυτικό. Να πω και κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι αυτό το λιμάνι που είμαστε, το Μαντράκι, είναι το παλιό βενετσιάνικο λιμάνι της Κέρκυρας. Δηλαδή εδώ ήταν το λιμάνι της Κέρκυρας όταν η πόλη ήταν εντός του Φρουρίου ή και λίγο έξω. Η Στιοπλοεία και το επίπεδο που κάνεις η Στιοπλοεία είναι συνυφασμένο και με τα σκάφη που έχεις. Στην αρχή ξεκινήσαμε με ό,τι είχαμε. Αλλά τα πρώτα πραγματικά αγωνιστικά σκάφη ήρθαν λίγο αργότερα. Το πρώτο αγωνιστικό καθαρά σκάφος που ήρθε στην Κέρκυρα ήταν το λίγο-λίγο, το οποίο το έχουμε ακόμα. Το έφερε ο Σπύρος ο Καλαντζής. Κάποια στιγμή όταν πέθανε το αγόρασε ο Όμιλος και ήταν το σκάφος του Ομίλου. Και μετά από κάποια χρόνια το πούλησε πάλι σε ένα μέλος του Ομίλου και είναι εδώ. Και έτσι αρχίσαμε να μαθαίνουμε και καλύτερα ιστιοπλοεία, διότι όταν έχεις αγωνιστικό σκάφος θέλει να ξέρεις καλύτερα για να το ταξιδέψεις. Στην Κέρκυρα έχουμε ένα τοπικό πιάτο, λαϊκό φαγητό, που λέγεται κολοπίμπυρι. Είναι κολοπίμπυρι με πιπέρι. Είναι μακαρόνια που βράζονται, δεν είναι καθαυτό σούπα, αλλά λίγο σουποειδές, που έχει ντομάτα, μακαρόνια, ντομάτα, λίγο κρεμμύδι και πολύ κόκκινο πιπέρι. Είναι μακαρόνια κολοπίμπυρι. Το χειμώνα κάνει κρύο, οπότε δεν είναι εύκολο να κάνεις μεγάλους αγώνες, αλλά για να κρατάμε την επαφή με την Στιοπλοεία, οργανώναμε κάποιους χειμωνιάτικους αγώνες ημερήσιους. Πρωί, φεύγαμε στις 10-11, αγώνας από 3-4 ώρες, και με το τέλος του αγώνα όλοι οι αγωνιζόμενοι γυρνούσαμε στον όμιλο, είχαμε βάλει μια μεγάλη κατσαρόλα με κολοπίμπυρι και τρώγαμε όλοι μαζί και πίναμε και λίγο κρασί. Γι' αυτό και αυτό οι αγώνες αυτοί που δεν ήταν επίσημοι, δεν ήταν στο πρόγραμμα της Ομοσπονδίας και αυτά, ονομαζόταν και ονομάζονται ακόμα και τους συνεχίζουμε και τώρα αγώνες κολοπίμπυρι. Πέρα από τους αγώνες, για μένα η σημαντικότερη προσφορά του ομίλου στην κοινωνία της Κέρκυρας είναι οι σχολές. Αν σκεφτείτε ότι από το 75 μέχρι τώρα κάνουμε ανελιπώς τα περισσότερα χρόνια 2 σχολές το χρόνο. Αυτό σημαίνει πάνω από 50 ή 60 σχολές μέσα σε αυτό το διάστημα,
που σημαίνει ότι φέραμε σε επαφή με την ιστιοπλοεία και με τη θάλασσα 1300-1400 άτομα, κάπου εκεί. Να πω δε ότι κάποιοι από ένα σημείο εκεί ύστερα μας μιμηθήκαν και άλλοι όμιλοι. Ένα διάστημα έκανε και ο ΝΑΟΚ, ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Κέρκυρας, κάποιες σχολές ανοιχτής θάλασσας, και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος της Μαρίνας Γουβιών. Άρα το παράδειγμα, άρα δεν είναι μόνο οι 1400 που περάσαν από εδώ, που ήρθαν σε επαφή με τη θάλασσα, αλλά και κάποιοι άλλοι που περάσαν από τις άλλες σχολές. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λέμε ότι είμαστε ναυτικός λαός, άρα το να φέρνουμε σε επαφή τον κόσμο με την ιστιοπλοεία είναι καλό. Τα Καρνάγια στην Κέρκυρα έχουν ξεκινήσει περίπου το 68, τα οποία ήταν όχι στο χώρο που είμαστε σήμερα, αλλά περίπου στα 1000 μέτρα πριν, στο Μαντούκι μέσα που λέμε, εκεί που είναι τώρα τα φεριμπότ. Τότε δεν ήταν, κάνανε επίχωση μετά και έγινε το λιμάνι. Αποτέλεσμα μετακόμισαν εδώ το 1970. Το Καρνάγιο είναι καθαρά χώρος επισκευής και συντήρησης, ανέρκησης, καθέρκησης παραδοσιακών σκαφών. Το ναυπηγείο ναυπηγεί. Υπάρχουν ακόμη λίγοι καραβομαραγκοί, μετρημένοι στα δάχτυλα. Είναι 4-5 στην Κέρκυρα, νεότερης ηλικίας. Οι παλιοί έχουν φύγει όλοι, έχουν σταματήσει. Στη ζωή είναι 1-2. Όποιοι είναι πάνω από 80 χρονών. Δυστυχώς, αν μιλήσουμε πρώτα για την Κέρκυρα, που όπως σας είπα και νωρίτερα, έχει σβήσει, έχει τελειώσει. Πιστεύω ότι λίγα χρόνια ακόμη να φύγουν και αυτά τα τελευταία παραδοσιακά σκάφη που έχουν μείνει, δυστυχώς που θα φύγουν από το χώρο. Δεν έχει σβήνει αυτό το επάγγελμα στην Κέρκυρα. Παλαιλαδικά ακόμη κρατάει, αλλά και εκεί σε άλλα νησιά και στο πέραμα και τα λοιπά, έχει μειωθεί πάρα πολύ. Λείπουν και από την Κέρκυρα και από πολλά άλλα νησιά μαρίνες, μοντέρνα καρνάγια, ναυπηγεία, θα πούμε, συντήρηση σκαφών. Αποτέλεσμα, έχουν μονοπολιθεί οι χώροι σε μαρίνες που έχουν γίνει και ιδιωτικές πλέον, πολύ ακριβές. Αυτό που λείπει είναι να υπάρχουν χώροι για περισσότερα καρνάγια, μοντέρνα, εξελιγμένα, και συνάμα λιμάνια για τα σκάφη αυξάνονται, ο τουρισμός αυξάνεται συνέχεια και δεν υπάρχουν χώροι να λιμενιστούν, να συντηρηθούν.